Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα και εγώ την ελπίδα ότι μπορεί σε αυτό το νομοσχέδιο να είμαι λίγο πιο χρήσιμος και να προσφέρω κάποιες από τις γνώσεις που έχω στα ζητήματα του εθισμού, αλλά μάλλον δεν μου επιτρέπεται με την έκταση που θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σε αυτό να τα πω, καθώς έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα μέσα σε αυτή τη συζήτηση που εξελίσσεται ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, συνολικά. Και μάλιστα αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από τις επιτροπές, άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα η συζήτηση, όταν ο Υπουργός μίλησε για αυτή τη φηματική σαρανταποδαρούσα που περνάει τον πήχη που έχει βάλει η αντιπολίτευση τόσο χαμηλά. Ξεκινήσαμε από εκεί. Συνεχίστηκε το ενδιαφέρον, γιατί μέσα σε αυτές τις μέρες εξελίχθηκαν διάφορα ζητήματα και φτάσαμε στην χθεσινή μέρα και στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Και εκεί χάθηκαν τα αυγά και τα πασχάλια, θα έλεγα, πως λέμε και στο χωριό μου. Και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Είναι απίστευτο, εγώ διαβάζω και ξαναδιαβάζω και τις θεσινές τοποθετήσεις του κυρίου Δένδια, του κυρίου Λοβέρδου, του κυρίου Γεωργιάδη και άλλων, και σήμερα εξακολουθούν να επαναλαμβάνονται αυτοί οι ισχυρισμοί. Ποια είναι η αντίδραση, είναι δηλαδή έτσι ένα αντικείμενο μελέτης να το σκεφτεί κανένας, ποια είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης σε ένα ερέθισμα που δημιουργεί η αναγγελία, εξαγγελία του κοινωνικού μερίσματος. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή, δεν περίμενα ότι και σήμερα για δεύτερη φορά ο κύριος Δένδιας θα επιχειρούσε να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι πρόκειται για εκτροπή. Ότι αυτά δεν γίνονται σε πολιτεύματα σαν της χώρας μας, που είναι προεδρευμένη δημοκρατία. Ότι χίλια δυο. Δηλαδή, ότι λίγο πολύ εκτροπή αποτελούσε το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μα είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά, δηλαδή για να το καταλάβω, είναι στα αλήθεια σοβαρό επιχείρημα? Και το λέω για τον κύριο Δένδια, με τον οποίο έχουμε συνυπάρξει πάρα πολλές φορές ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπη. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα και με έχει αφήσει άφωνο. Δεσμεύομαι να ξαναμελετήσω αυτά που είπε και να ψάξω να δω πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η φοβερή εκτροπή. Όμως η ουσία, αυτό που δεν μας είπε η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί από την υπόλοιπη αντιπολίτευση ακούσαμε μια τοποθέτηση, είναι αν τελικά θα ψηφίσει το κοινωνικό μέρισμα. Τι θα κάνει ακριβώς? Αυτό δεν μας το είπε. Μας τα άφησε κρυφό για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες όταν θα έρθει στη Βουλή και θα συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Υπόθηκε και κάτι ακόμη στο οποίο θέλω να απαντήσω. Εντάξει, ο κύριος Λοβέρδος είναι στις επόμενες μέρες της θριαμβευτικής επανόδου, κατά τη γνώμη του, της κεντροαριστεράς. Και, ναι. Εντάξει, εγώ το λέω λίγο με πιο ευρύ τρόπο, για να φτάσω λίγο σε αυτό που θέλω να πω. Μεθυσμένος, λοιπόν, από την νίκη αυτή την τεράστια, που εγώ καθόλου δεν υποτιμώ τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων σε μία διαδικασία η οποία στα δικά μου μάτια ως αριστερού μοιάζει λίγο προβληματική, δηλαδή να εκλέγεις τον αρχηγό χωρίς ακριβώς να ξέρεις το πρόγραμμα, το περιεχόμενο, τι κόμμα θα είναι αυτό κλπ. Αυτό είναι ο ηγεμόνας που έλεγε ο κύριος Δένδιας και ο αυτοκράτορας. Αυτό είναι. Έναν αυτοκράτορα πάνε να βγάλουν εκεί με αυτόν τον τρόπο. Πάς περιπτώσει, είναι ένα θέμα, θα το κρίνουμε. Αλλά τελικά μας είπε ότι όλα θα κριθούν στην κάλπη.
και ότι κάθε μέρα που περνάει διωγγώνεται αυτό το ρεύμα, το οποίο έχουμε τρομάξει, ας πούμε, και σχεδόν είναι πριν από τα σκαλιά, ας πούμε, να ξαναπάρει τη διακυβέρνηση της χώρας. Κάπως έτσι. Αλλά θέλω να απαντήσω και στο άλλο, επειδή ακούγεται και ξανακούγεται. Τι είναι λοιπόν αυτό το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο προφανώς δεν είναι ούτε λεφτά, χρήματα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανενός ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανενός ΠΑΣΟΚ, ούτε μιας Νέας Δημοκρατίας, προφανέστατα. Τι είναι το αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης, είναι το αποτέλεσμα ότι γκρεμίσαμε το σπίτι και τώρα δίνουμε και μια σκηνή για να πάει να κάτσει κάποιος, αυτό είναι? Για να είμαστε σοβαροί λοιπόν σε αυτή την αίθουσα, εγώ θέλω να επαναλάβω μερικά πράγματα για να τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Ένα λοιπόν από αυτά που θέλω να επαναλάβω είναι ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δεν είπε γενικά για υπεραπόδοση χτες, αυτό που τον επέκρινε ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι στα δημοσιονομικά μέτρα πετύχαμε μία μεγαλύτερη κάλυψη όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα. Από 1,75% φτάσαμε περίπου στο 3 και κάτι. Τι είναι αυτό? Εξηγώ λοιπόν. Είναι μέσα σε αυτά τα οποία συμφωνούμε τους θεσμούς, είναι τα λεγόμενα παραμετρικά και μη παραμετρικά μέτρα. Τα μη παραμετρικά, δηλαδή αυτά που προέρχονται από την φοροδιαφυγή, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν τα λαμβάνουν υπόψη στον υπολογισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων, το ένα. Και το δεύτερο, υπάρχει αυτή η τάση, την οποία πολλές φορές έχουμε επαναλάβει σε αυτή τη Βουλή, να υποτιμά ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την απόδοση των όποιων μέτρων παίρνουμε. Υπολογίζει, ας πούμε, 100. Εμείς λέμε ότι θα πιάσουμε, ξέρω εγώ, 150. Τελικά πιάνουμε ίσως 170. Και συνήθως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτές τις εκτιμήσεις του πέφτει έξω. Υποτιμά δηλαδή την απόδοση αυτών των μέτρων. Άρα λοιπόν αυτά, και θα επαναλάβω λιγάκι δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, αυτά αφορούν κυρίως, η δυνατότητα αυτή μας δίνεται κυρίως από την απόδοση αυτών των μη παραμετρικών μέτρων, που είναι ένα κομμάτι πάταξης φοροδιαφυγής. Και για να μην λέμε εδώ διάφορα πράγματα γενικώς και αορίστως, πέρα από τα δύο στοιχεία τα οποία επανέλαβε και ο Υπουργός της Επιτροπής, που είναι ποια? Είναι πρώτον η εθελοντική αποκάλυψη των λογαριασμών, εθελοντική αποκάλυψη μάλλον, η οποία έφερε στα ταμεία του κράτους πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ, ένα. Και δεύτερον, η υπεραπόδοση, γιατί εδώ είναι η υπεραπόδοση, σε σχέση με τα έσοδα του ΕΦΚΑ, τα οποία προήλθαν κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης, αυτά και τα δύο μαζί κάνουν 1 δισεκατομμύριο, μόνο αυτά. Και να πω και μερικά άλλα πράγματα για την πάταξη φοροδιαφυγής. Αλήθεια, ποιος έκανε το σύστημα διασταύρωσης τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων? Ποιος το έκανε ακριβώς? Πότε έγινε αυτό? Πώς μπορούμε, να μου επιτρέψετε λίγο, συνάδελφοι, αν θέλετε να μιλήσετε λίγα, γιατί μιλάτε και λίγο δυνατά, αν θέλετε. Ένα λεπτό. Ποιος λοιπόν υλοποίησε αυτή τη δυνατότητα, που πλέον η διασταύρωση που μπορεί να γίνει από την πλευρά της πολιτείας, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και να πιάσει πολύ περισσότερους πολύ περισσότερα σε πολύ μικρότερο χρόνο? Όταν θέλαμε 2 και 3 μήνες για να κάνουμε μια διασταύρωση, τώρα μπορούμε σε πολύ σύντομο χρόνο να διασταυρώσουμε και άρα να εντοπίσουμε τη φοροδιαφυγή, να διασταυρώσουμε λοιπόν τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις. Ποιος έβαλε στην ουσία στην ελληνική πραγματικότητα το πλαστικό χρήμα? Πώς μέσα από εκεί μπορέσαμε,
μπορέσαμε. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αν θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε μετά και να πείτε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, πώς μέσα από εκεί και την οικοδόμηση του αφορολογήτου φέραμε στα ταμεία μέσα από την αυτόματη επιστροφή του ΦΠΑ, ειδικά σε κάτι χάι νησιά, και πιάσαμε κάποιες αποδόσεις κάπου 160%, 180%. Ποιος το έκανε αυτό άραγε? Ποιος ενίσχυσε το μηχανισμό παίρνοντας κατάλληλα αυτοκίνητα για την πάταξη του λαθρομπορίου στα σύνορα, ενώ τα φορτηγά X-ray τα οποία έχουμε, έχει μπει ήδη ένα σε λειτουργία και μπαίνουν και άλλα τέσσερα. Ποιος έβαλε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο της συνοικίας διαμερισμάτων μέσω του Airbnb? Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση η οποία πήρε συγκεκριμένα μέτρα και έχει απόδοση πολύ συγκεκριμένη στην πάταξη της φοροδιαφυγής? Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα ή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την πλήρη απόδοση, αλλά έχουμε κάνει πολύ πολύ συγκεκριμένα βήματα και έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεπώς, αυτά τα ότι μέσα της υπερφορολόγησης, παλιότερα ήταν και το άλλο επιχείρημα, ότι λέει δεν δίνουμε και τα ληξιπρόθεσμα, δεν επιστρέφουμε και τα ληξιπρόθεσμα. Τους έχουμε επαναλάβει ότι αυτό υπολογίζεται μέσα στο τελικό αποτέλεσμα για το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν εννοούν κάποιοι να το καταλάβουν. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν μια πολύ καλύτερη απόδοση στο δημοσιονομικό σκέλος που επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να δίνει αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Ξαναλέω όμως, 2 λεπτά αν μου επιτρέπετε ακόμη, ξαναλέω λοιπόν ότι μάλλον μίγα τους τσίμπησε κάποιους όταν για δεύτερη χρονιά ακούσα να δίνεται ένα κοινωνικό μέρισμα με υπέρβαση πραγματική του πρωτογενούς πλεονάσματος και όχι σαν το μέρισμα που δώσανε αυτοί το 14, για να μην πω πώς και πού, με δανεικά και χωρίς να έχουν απόδοση μεγαλύτερη στο πρωτογενές πλεονάσμα, το οποίο δεν το πιάσανε ποτέ βέβαια. Πάω παρακάτω για το νομοσχέδιο. Δεν θα επαναλάβω διάφορα πράγματα που έχουν υποθεί. Θέλω να πω όμως στην κριτική που έγινε σε σχέση με τους περιορισμούς και τον κανονισμό, να επαναλάβω ότι υπάρχουν πολλοί είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να συνεννοηθούμε, να έχουμε κοινό τόπο. Όταν περιορίζεις τα σημεία και τα μηχανήματα, κάνεις 2 κινήσεις, δηλαδή πας τα μηχανήματα από το 35.000 στις 25.000 και περιορίζεις τα σημεία από πάνω από 1.000 σε 500, αυτό είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μέτρο που στη διεθνή βιβλιογραφία η διαθεσιμότητα είναι ένα κρίσιμο θέμα σε σχέση με την, αν θέλετε, την ευαλωτότητα κάποιων ανθρώπων να μπουν σε μια διαδικασία εθισμού. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, οι παίχτες πρέπει να είναι άνω των 21 ετών. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος περιορισμός. Πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν κάρτα παίχτη μετά από ταυτοποίηση. Δεύτερος περιορισμός. Πρέπει υποχρεωτικά να αυτοπροσδιορίζουν όρια ανά ημέρα και ανά περίοδο. Τρίτος περιορισμός. Τέταρτος, επιπλέον δυνατότητα περιορισμού με το day stop. Και άλλη δυνατότητα ακόμη με μηνιαία και ετήσια όρια. Συνεπώς, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα περιορισμού τα οποία μπαίνουν και τα οποία νομίζω ότι μπορούν να λειτουργήσουν μαζί και με τον κανονισμό που φτιάχνει η ανεξάρτητη αρχή βεβαίως. Όλα αυτά μαζί μπορούν να λειτουργήσουν σε μία αγορά που οι περισσότερες φτέρυγες της Βουλής επισημαίνουν ότι χρειάζεται ρύθμιση. Και να πω και το τελευταίο σε σχέση με το ζήτημα του εθισμού. Το θέμα του εθισμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Πολυπαραγωγικό ζήτημα. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στην ανθρωπότητα. Ψάξτε όπου θέλετε και όποιες πολιτικές θέλετε και θα το δείτε αυτό. Το αν περιορίζεται και πώς περιορίζεται ακριβώς και τι μέτρα παίρνουμε για την
πρόληψη κυρίως του εθισμού στους εφήβους. Αυτό είναι ένα θέμα πράγματι που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Πάντως, οι απαγορευτικές κάθετες πολιτικές, το μόνο που έχουν κάνει, και αυτό το αποδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία, είναι να αυξήσουν τον παράνομο τζόγο ή την παράνομη χρήση αλκοόλ ή την παράνομη χρήση ουσιών κλπ. Αυτά λέει η διεθνής βιβλιογραφία και νομίζω ότι αξίζει να την εμπιστευτούμε και να διαβάσουμε σωστά. Τέλειωσα αυτή την βιβλιογραφία. Έχουμε εδώ δουλειά να κάνουμε. Πράγματι έχουμε δουλειά εδώ να κάνουμε και στα προγράμματα πρόληψης στο σχολείο, σε αυτό και τα λοιπά, που μπορούν να γίνουν, και στη δυνατότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης όσων ανθρώπων μπαίνουν σε αυτό το λούκι, επιτρέψτε μου να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαντά και συνεχίζουμε με